Διευχόν των Αγίων Πατέρων.
Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των δούλων του Θεού, τον εν τη γερμανική κατοχή πονεθέντων αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήνει αυτόν Παύλη μέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει, θα ψυχάς αυτόν εν δε νίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρών και άφηση των εαυτών αμαρτιών, παρά Χριστώ αθανάτω του βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Δημητρίου Αριστίδη Δημητρίου Γεωργίου Βασιλείου Παναγιώτου, Στεργίου Αλεξάνδρου Γεωργίου Δημητρίου Δημητρίου Κωνσταντίνου Γεωργίου Νικολάου, Ιωάννου Ιωάννου Γεωργίου Αθανασίου Ευθυμίου Γεωργίου Μιχαήλ, Περικλέως Χρήστου Χρήστου Βασιλείου Θεοδόρου Ευρυβιάδη, Αθανασίου Στεργίου Γεωργίου Δημητρίου, Χρήστου Μαριάνθης Παρασκευής Γεωργίου Φιλίππου, Αθανασίου Γεωργίου Χαραλάμπους Νικολάου Δημητρίου Στεργίου Βασιλείου Νικολάου, Δημητρίου και Παναγιώτου, και τα άξονα αυτά σε τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, πάνα μάρτημα των παραυτών πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανύος αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον, τον εν τη γερμανική κατοχή φωνευθέν των αδερφών ημών, εν σκηνές δικαίων τάξη, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, με τα αγίων και δικαίων συναριθμίσε, αυτούς με συγχωρήσε, εμάς δε ελέησε και σώσε, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία ημί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θα αναπαύσω. Κατάθεση Στεφάνων, ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών. Συγγενείς θυμάτων. Ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Κοσματίου. Σιγή ενός λεπτού. Πανηγυρικός της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές συγχωριανές, αγαπητοί συγχωριανοί, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, βρισκόμαστε εδώ, στην πανέμορφη αυτή τοποθεσία του χωριού μας, τον Άγιο Νικόλαο. Αυτή η τοποθεσία είναι ιστορική, γιατί εδώ, πάνω στον καλυμάρμαρο Ανδριάντα, είναι γραμμένα, χαραγμένα όλα τα ονόματα των πεσόντων υπέρ πατρίδος κατοίκων του χωριού μας. Είναι οι δικοί μας άνθρωποι, οι παππούδες, οι πατεράδες, τα αδέρφια, οι συγγενείς, οι χωριανοί μας. Είναι η ιστορία μας, είναι η ύπαρξή μας. Αυτή η πανέμορφη τοποθεσία, μια αναποφράδα ημέρα του Ιουλίου του 1944, έγινε τόπος μαρτυρίου, γιατί εδώ εκτελέστηκαν, κάηκαν, μαρτύρησαν 29 παλικάρια του χωριού μας από τους Γερμανούς ναζιστές. Σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να τιμήσουμε τη μαρτυρική θυσία των 29 εκτελεστέντων, καθώς και όλων των εκτελεστέντων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Γρεβενών. Ας δούμε με λίγα λόγια τα γεγονότα εκείνης της ημέρας. 9 Ιουλίου 1944, ημέρα Κυριακή. Θέλετε να ακούστε κλάματα, δάκρυα και μυριολόγια. Περάστε από τα Γρεβενά και από το χωριό Κοσμάτι. Εκεί οι Γερμανοί σκοτώσανε 29 νομάτι. Μέσα σε αυτούς τους στίχους αποτυπώνεται η μεγάλη συμφορά, το μεγάλο κακό που έγινε στο χωριό μας. Τους στίχους αυτούς
έγραψε ένα ορφανό παιδί εκείνης της εποχής που έζησε τον πόνο, τη φρίκη, την ορφάνια. Ο Χριστός το Λύκας του Περικλή είναι ανάμεσά μας. Η χιτλερική ναζιστική Γερμανία με βιαιότητες και απάνθρωπες ενέργειες ήθελε να κάμψει το ηθικό των Ελλήνων. Νόμιζε ότι θα λυγίσει την ελληνική ψυχή. Στο κοσμάτι, με ύπουλο και βίαιο τρόπο, συγκέντρωσαν τους άντρες έξω από τη μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο που βρισκόμαστε. Ενώ τα γυναικόπαιδα τα έκλεισαν μέσα στη μεγάλη εκκλησία του Αγίου Νικολάου απέναντί μας. Οδήγησαν τους 29 άντρες μέσα στη μικρή εκκλησία, όπου με απάνθρωπο ναζιστικό μίσος τους εκτέλεσαν και στη συνέχεια, παίρνοντας χόρτα από τον παρακείμενο αγρό, τους έκαψαν. Οι 29 άντρες, τα 29 παλικάρια, οι 29 ήρωές μας δεν φοβήθηκαν, δεν δίλιασαν, δεν έσκυψαν το κεφάλι. Προχώρησαν αγέροχοι, υπερήφανοι ως Έλληνες στον τόπο της εκτέλεσης. Θυσίασαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Έπειτα οι Γερμανοί όρμησαν με μανία προς τη μεγάλη εκκλησία με σκοπό να εκτελέσουν και τα γυναικόπαιδα. Αλλά η πόρτα της εκκλησίας με τη δύναμη της Παναγίας και τη βοήθεια του πολιούχου μας Αγίου Νικολάου δεν άνοιξε ποτέ. Προχώρησαν μέσα στο χωριό. Σκότωναν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και στο τέλος έβαλαν φωτιά στα περισσότερα σπίτια. Αυτό που συνέβη στο χωριό μας δεν το χωράει ανθρώπου νους. Το μόνο που κατόρθωσαν οι ναζιστές Γερμανοί με τη βαρβαρότητα και την απανθρωπιά τους να αφήσουν πίσω τους ορφάνια, πόνο ψυχής, φτώχεια. Δεν μπόρεσαν όμως να νικήσουν την αλήγιστη ελληνική ψυχή, την αλήγιστη κοσματίτικη ψυχή, γιατί δεν κατάλαβαν ότι οι λέξεις Έλληνας και ελευθερία, ελευθερία και Έλληνας είναι λέξεις ταυτόσιμες. Από τότε το κοσμάτι ντύθηκε στα μαύρα. Είναι ένα από τα μαρτυρικά χωριά της πατρίδας μας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές συγχωριανές, αγαπητοί συγχωριανοί, τελειώνοντας, σας καλώ όλους να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον Ανδριάντα, προς τους ήρωές μας και με εθνική υπερηφάνεια όλοι μαζί να βροντοφωνάξουμε. Αθάνατοι! Αθάνατοι! Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. Πέρας τελετής. Στο κοσμάτι, στο μαρτυρικό χωριό των Γρεβενών, σήμερα τιμούνται τα 29 θύματα της ναζιστικής κατοχής. 29 παλικάρια σε αυτό το σημείο δώσανε τη ζωή τους για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Εμείς, οι σύγχρονοι Έλληνες, οφείλουμε να τιμούμε τους προγόνους, να τιμούμε όσους έχησαν με αίμα, όσοι δώσαν τη ζωή τους για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Η 9η Ιουλίου είναι για το χωριό μας μία αποφράδα μέρα, διότι μέρα εκείνη η πάνω πλη ναζιστική θηριωδία εκτέλεσε 29 όγκους πολυφαμελίτες γεωργούς του χωριού μας.
Οι Γερμανοί, έχοντας χάσει γενικά τον πόλεμο, προβαίνουν το καλοκαίρι του 1944 σε καθαριστικές επιχειρήσεις στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να βρουν διέξοδο φυγής. Με το δόλιο αυτό σύνθημα των ναζιστών, ότι όσοι παρουσιαστούν στα χωριά τους θα γλιτώσουν τη ζωή τους, σε αντίθεση με αυτούς που θα βρεθούν κρυμμένοι στα δάση, παγίδευσε δυστυχώς τους χωριανούς μας. Έτσι, οι Γερμανοί, μετατρέποντας την παρακείμενη μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου σε αλώνι αίματος, σε τόπο μαρτυρίου, χτίζοντας οι ίδιοι τον καπούργο ένστικτό τους από αθώο αίμα. Το χωριό μας, μετά από αυτόν τον ξενοθρεμό, ορφάνεψε, αλλά πάλεψε σκληρά για πολλά χρόνια ύστερα από αυτήν την τραγωδία, για να σταθεί στα πόδια του. Σας ευχαριστώ πολύ. 9 Ιουλίου 1944, μια μέρα από φράδα για την τοπική κοινότητα Κοσματίου, 29 εκτελεστέντες στο μικρό παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου. Εμείς οφείλαμε μία τιμή σε αυτούς τους νεκρούς, τους ήρωες του Κοσματίου. Έγινε ένα μνημείο στο οποίο αποδίδουμε αυτές τις τιμές και με σκοπό να αποδίδονται για όλα τα θύματα να ζει στην περιοχή μας. Τιμούμε τους νεκρούς, θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε και συνεχίζουμε, γιατί η καταγραφή της ιστορίας γίνεται μέσα από τέτοια γεγονότα, μέσα από τέτοιες ηρωικές πράξεις. Η μέρα Πέμπτης και μνήμης σημερινή, τόσο για το Χουλιο Κοσμάτι όσο και για το ολόκληρο το Δήμο Γρεβενών. Η μέρα Πέμπτης, γιατί χαθήκαν άδικα αυτά τα παιδιά, τόσο στο χωριό του Κοσμάτι όσο και στα υπόλοιπα χωριά του Δήμου Γρεβενών, που εκτελέστηκαν χωρίς κανέναν λόγο από τους Γερμανούς. Η μέρα μνήμης όμως, και είναι η σημαντικότερη στιγμή αυτή, γιατί οφείλουμε εμείς να μεταλαμπαδεύσουμε και να μεταφέρουμε τα ιστορικά γεγονότα στις νέες γενιές, για να ξέρουν το τι συνέβη και ποιοι πραγματικά αγωνίστηκαν για αυτόν τον τόπο. Γιατί στις δύσκολες στιγμές που περνάει σήμερα η χώρα μας, υπάρχουν πάρα πολλοί και δυστυχώς ορισμένοι από αυτούς είναι και συμπατριώτες μας, συμπολίτες του νομού Γρεβενών, οι οποίοι ξεχνούν την ιστορία και προσπαθούν να μεταφέρουν διαφορετικά πράγματα από ό,τι είναι η πραγματική αλήθεια.